people, welcome to my YouTube channel. Λάθος. Γράψτε λάθος. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Ήθελα όντως να το κάνω πάρα πολύ καιρό αυτό, να μιλήσω στα αγγλικά, να πω αυτό το welcome to my YouTube channel. Το έκανα. Αλλά όχι, είμαστε Έλληνες, μιλάμε ελληνικά και καμιά φορά μου φεύγω κάτι hello, κάτι goodbye, κάτι bye και τέτοια. Με συγχωρείτε. Ξέρω και άλλες γλώσσες. Ξέρω ρωσικά, ξέρω ισπανικά, ξέρω τουρκικά, ξέρω λίγα ιταλικά. Αλλά για να σας σχετίσω, ξέρω αρκετές γλώσσες. Το ξέρω το γεια σας, νομίζω ότι γύρω στις 8 γλώσσες. Το έχω ψάξει δηλαδή ότι ξέρω αυτές τις γλώσσες. Τα υπόλοιπα τουρκικά τα ξέρω από σειρές. Ισπανικά τα ξέρω από το Netflix. Άχρηστες πληροφορίες για σας. Και σήμερα καταλάβατε θα σας κάνω ένα drama queen μακιγιάζ που σημαίνει ότι θα υπάρχει και έντονη βλεφαρίδα και έντονες γυαλάδες και όλα θα είναι πολύ έντονα και πάρα πολύ δραματικά. Και σε αυτό το σημείο μην ξεχάσετε να κάνετε like από τώρα γιατί θα σας αρέσει σίγουρα το βίντεο, είμαι σίγουρη. Κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, αυτό εδώ το εγγραφή, το κόκκινο και πάτησε και το καμπανάκι αν θέλεις, θα σου έχετε κοιτοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει, το ξεχνάς. Παρακολουθήστε όλο όπως το έχω κάνει και κάνε το βήμα-βήμα γιατί ακόμα και τα λάθη που έχω κάνει μας φέρασε τελικά στο σωστό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο και τα λέμε στο τέλος πάλι. Σήμερα θα σας κάνω ένα ωραίο μακιγιάζ. Θα κάνω ένα λίγο... Θα προσπαθήσω μάλλον να κάνω ένα έντονο μακιγιάζ με καφέ σκιές και λίγες έτσι μοβού μπορντό. Δεν ξέρω πώς θα βγει. Θα δείτε στη συνέχεια. Βλέπετε σήμερα με ένα πάρα πολύ ωραίο look. Δυστυχώς ο κύριος Πίος εμφανίστηκε εχθές και προσπαθώ να τον διαλύσω με μία οδοντόκτονη. Θα δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει όση ώρα έχω το... Έχω δοδοτινό κρεμό. Ναι, δεν ξέρω αν έδειξε το σπίτι. Πάμε να δούμε. Λίγο χαρτί με νερό. Και έγινε αυτό. Το κοκκίνησε ουσιαστικά. Πριν ήταν μονοπίο, τώρα κοκκίνησε. Τέλος πάντων. Δεν προούμαστε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το μακιγιάζ μας. Λοιπόν, δεν θα σας δείξω τη βάση γιατί την έχω μάθει, οπότε στο επόμενο βήμα θα λέτε με βάση. Αφού λοιπόν κάναμε τη βάση, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την πούδρα για να κάνω τα κοψίματα. Την καινούργια πούδρα που σας είπα ότι πήρα από τα Lidl. Είναι από τη εταιρεία Sien, υπέροχα την εταιρεία. Είχα πάρει ένα gloss και ένα μολύβι ματιών που σας έλεγα σε ένα άλλο βίντεο που ήταν το τι κρεμάζει στο νεσσέρ μου. Τώρα η πούδρα είναι αυτή εδώ. Έχω πάρει το νούμερο 12, το Dark υποτίθεται. Εγώ ανοιχτό το βρίσκω. Θα το δοκιμάσουμε εδώ, σιγά σιγά. Πούδρα είναι, οπότε δεν νομίζω να μας κάνει κακό. Τώρα θα κάνω τη βάση στο μάτι αρχικά με αυτή τη ίδια πούδρα. Θα τη χρησιμοποιήσω σαν σκιά δηλαδή για να κάνω την βάση εδώ στο μάτι. Ωραία, και αφού έχω κάνει λοιπόν και την βάση αυτή, θα σας δείξω τώρα με ποιο τρόπο θα κάνω το σμοκιάι που σας λέω. Λοιπόν, θα κάνω ένα ωραίο σμοκιάι, αλλά όχι αποκλειστικά μόνο με σκιές. Θα χρησιμοποιήσω για να δώσω έτσι το μεγάλο, τη μεγάλη την ένταση στο μάτι, ένα μολύβι ματιών. Θα βάλω για αρχή ένα μολύβι ματιών μαύρο. Πάνω σε αυτό το μαύρο εγώ θα αρχίσω να σβήνω και θα αρχίσω να βάζω και τις σκιές μου από πάνω. Το έχω ξανακάνει με καφέ μολύβι, θα το δοκιμάσω τώρα με μαύρο για να φαίνει λίγο ακόμα πιο έντονο. Εννοείται πως θα γεμίσουμε και το μέσα από πάνω βλέφαρο με μαύρο μολυβάκι για να μην είναι λευκό και φαίνεται γυμνό. Πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε τώρα πώς θα γίνει. Αρχικά θα γεμίσω το μέσα. Όπως έτσι και πάμε τώρα να κάνουμε το πάνω. Δείτε. Δεν μας νοιάζει να είναι τέλειο. Θέλουμε σίγουρα να πάει
καλά-καλά στην άκρη στο βλέφαρο και μετά δεν με νοιάζει. Αυτό ακριβώς που κάνω θα κάνετε, ώστε άμα τυχόν κάνω κάτι λάθος και εγώ στη συνέχεια να μπορείτε να το διορθώνω το μαζί μου. Ωραία. Αυτό τώρα θα είναι η βάση. Θα πάρω τώρα και λίγο καφέ μολύβι και θα κάνω την ίδια ακριβώς διαδικασία και λίγο πιο πάνω. Σαν να σβήνω σε κάτι μαυρίλα. Θα κάνω ένα ωραίο όμπρα στα μάτια. Να το κάνετε με αγάπη γιατί εγώ ήδη δάκρυσα. Κάπως έτσι, αυτό θα είναι η αρχή. Πόσο γύρω λοιπόν φαίνεται. Και με ένα τέτοιο πινελάκι, με αυτό το στυλ, θα αρχίσουμε να σβήνουμε από κάτω προς τα πάνω. Βάση. Τώρα θα πάρουμε μια ωραία παλέτα που έχω της NYX, τη μεταλλική παλέτα, ο κωδικός που είναι το CMSP01, αυτό εδώ με τις μεταλλικές σκιές, και θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την μπορντό τη σκιά. Θα τη χρησιμοποιήσω αρχικά, βλέπουμε αρχικά εδώ πάνω έτσι στο τόξο. Είναι πολύ έντονη σκιά τώρα αυτή, απλά θέλει καλή διαχείριση. Χτίστε το σιγά σιγά, μην βιαστείτε όπως έκανα εγώ. Λίγο από κάτω μύτη. Και πάμε τώρα στο άλλο το μάτι. Σκιά, αλλά με το ταφυλάκι μας θα κάνουμε εδώ πάνω. Ουσιαστικά δίναμε τα μολύβια για να, να δημιουργήσουμε τη βάση ώστε να είναι σκούρο αυτό και πάμε να βάλουμε τη σκιά που εμείς επιθυμούμε. Η σκιά πάντα πρέπει να είναι σκούρη εννοείται για να γίνει έντονο το μακιγιάζ, έντονο το βλέμμα. Και από εκεί πέρα μπορείτε να βάλετε αν θέλετε γυαλάδες. Περισσότερα στο μάτι. Θα βάλουμε και μαζί εννοείται. Θα πάρω τώρα που είναι. Θα πάρω ένα πινελάκι που έχει πάρα πολύ μικρή μύτη και θα βάλω αυτή τη μεταλλική σκιά. Εδώ. Μυρίστε λίγο και θα πάρουμε πάλι το μολυβάκι αυτό το μαύρο που έχω. Εγώ χρησιμοποιώ το Ερεντούε, το νούμερο 1, είναι 1, στο πάνω βλέφαρο. Αν έχετε αλάινερ, καλύτερα αλάινερ. Και λίγο στο κάτω βλέφαρο μέσα. Στη γραμμή των βλεφαρίδων.
Τώρα, θα βάλω λίγη μάσκαρα και θα βάλω σήμερα βλεφαρίδες ψεύτικες. Κολλήσουμε παρέα βλεφαρίδα. Βάζουμε λίγη μάσκαρα πριν βάλουμε τις βλεφαρίδες. Και κάτω να το βάλετε. Τώρα θα βάλω λίγη σκιά. Αυτή εδώ, την άσπρη, πάλι από τη Mix. Εδώ πάνω, τα μποναριστά, ίσα ίσα. Να το δώσω... πώς το λένε? Να φωτίσω το λεσπάθο το σημείο ώστε να βγει πιο έξω. Αλλά και εδώ χαμηλά. Πώς. Ωραία, ας κάνω λίγο και τα τελειώματα με το πρόσωπο και ερχόμαστε σε λιγάκι να δείξω τις βλεφαρίδες. Λοιπόν, επειδή φτερνίστηκα και έγινε αυτή η μουτζούρα κάτω, και για καλό έγινε γιατί ξέχασα να κάνω ένα βήμα, θα πάρω τη μόβ τη σκιά με αυτό το πινελάκι που είχα βάλει και τις γυαλάδες και θα σβήσω το κάτω γλέρθαρο. Δεν μπορεί σε καλό που λένε. Βουαλά! Λοιπόν, έχω κάνει λοιπόν τώρα εγώ τις γυαλάδες μου, τα ρούς μου, τα γρασιατικά και θα πάμε να βάλουμε τώρα τις βλεφαρίδες. Λοιπόν, οι βλεφαρίδες που έχω, το είχα πάρει από το καλαμίδι ποτέ στο Κόσμος. Είχαν 11 ευρώ από την πλευρά της συσκευασία. Αρέσουνε, τα είχα πάρει για τα Χριστούγεννα νομίζω από ό,τι θυμάμαι. Τα έχω φορέσει ουσιαστικά μόνο μια φορά. Και εκείνη η φορά ήταν η πρώτη φορά που είχα βάλει βλεφαρίδα στη ζωή μου μόνη μου. Γενικά είμαι πολύ ευαίσθητη. Τα μάτια μου δέχουν πάρα πολύ εύκολα. Και σήμερα και το μαγειές από το δάκρυσαν όπως είδατε. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρουμε. Η βλεφαρίδα που έχω πάρει γράφει εδώ Demi 120. Αν λογικά είναι αυτός ο κωδικός. Πάμε να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι η βλεφαρίδα πάντα κάνει διαφορά το μακιγιάζ, δηλαδή είναι άστο, μην αμαρίζει πάρα πολύ. Αλλά η σωστή βλεφαρίδα, όχι η τέντα. Αυτή η ωραία γλυκούλα. Θα βάλουμε τώρα την κόλλα μας. Την υπομονή σας όλο αυτό, γιατί θα πάρει χρόνο για μένα. Την πρώτη φορά που είχα βάλει βλεφαρίδα μόνη μου, είχα κάνει την εξής βλακία. Κόλλησα λάθος τις βλεφαρίδες. Έβαλα την αριστερή στα δεξιά και την δεξιά στην αριστερή. Με ρωτήσει πώς το έκανα. Ούτε εγώ δεν ξέρω πώς το έκανα. Δεν. Δεν ξέρω. Όντως πρέπει να τις φυσάς. Τη στεγνώνει κόλλα. Αλλά που το κάνω, αυτές που το κάνω, για κάποιο λόγο το κάνω. Λίγο έτσι. Φυσήξτε κι εσείς. Μόνο για να μην τσούξει το μάτι κόλλα. Αλλά δεν θέλουμε την κολλά, μην στεγνώσει και δεν κολλήσει μετά. Μετά λέμε γιατί κολλάει. Και. Αυτή τώρα πέρα, εδώ. Λοιπόν. Λοιπόν, ξαναλέω ότι είναι η δεύτερη φορά που βάζω βλεφαρίδα. Μόνο μου εννοώ. Γενικότερα έχω βάλει βλεφαρίδες, πάντα κλαίω, πάντα δακρύζω και μου βγαίνουν στη συνέχεια της βραδιάς. Αυτή είναι η πρώτη. Κάτι έγινε. Ίσως δεν κόλλησε ακριβώς εκεί που έπρεπε να κολλήσει. Μπήκε η πρώτη. Εντάξει, δεν μπήκε τέλεια. Κάτι έγινε όμως. Πάμε για τη δεύτερη βλεφαρίδα. Τουλάχιστον μπήκε σωστά, μπήκε στο σωστό μάτι. Κάτι έγινε. Βάζω την κόλλα μου. Προσοχή με την κόλλα, μην βάλετε πάρα πολύ. Θέλει ίσα ίσα να καλύψει αυτή τη γραμμούλα. Και πάμε να το βάλουμε τώρα. Εδώ μαζί μας. Πάλι. Όχι, δεν θα μείνει έτσι.
Το δύσκολο ξέρετε ποιο είναι κιόλας. Να μπουν και στην ίδια θέση και τα δύο, ώστε να μην φαίνεται το μάτι το ένα. Ναι. Οπότε θέλει πολύ υπομονή. Παρά πως κάτι έκανα. Πως κάτι έχω κάνει για αρχάρια και για μη επαγγελματίες και για δεύτερη φορά που βάζω λογαριασμούς μόνη μου, τα πήγα σχετικά καλά. Θαρώ. Κλείνω με την κόλλα για να με στεγνώσει. Εδώ, παιδιά. Συγγνώμη. Επίσης, όταν μου βάζανε βλεφαρίδες, είχα την εντύπωση ότι όταν μου λέγανε κλείσει τα μάτια σου να στεγνώσει, ξέρω εγώ, θα κολλήσουν τα δύο ματόκλαδα και δεν μπορούν να ανοίξουν τα μάτια μου λιγότερο. Αυτή δεν μπήκε τόσο καλά. Τι κάνουμε. Και θα βάλουμε και λίγο μάσκαρα από πάνω. Θα πέσει λίγο περίπου που κόλλησα τώρα. Και πάμε να βάλουμε τώρα κάτι στα χειλάκια μας για να τελειώσουμε το μακιγιάζ και να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας άρεσε το μακιγιάζ που ετοίμασα για σένα. Σήμερα ήταν ένα μακιγιάζ με σωστό φωτισμό για να φέρω τα πάντα όλα, γιατί τα προηγούμενα μακιγιάζ που έχω φτιάξει δυστυχώς αντικείθηκαν γιατί δεν φαινόντουσαν καθόλου. Okay, και αυτό το μακιγιάζ ήταν και λίγο ίσως πιο επαγγελματικό γιατί έβαλα γυαλάδες που συνήθως δεν βάζω και φλεφαρίδες που δεν βάζω. Και ήταν και η δεύτερη φορά καλή φορά που έχω βάλει ζωή μου πλεφαρίδα και μάλιστα μπροστά σας η πρώτη φορά, οπότε αυτό είναι ένα σύν από μόνο του. Γι' αυτό και μόνο πρέπει να μου κάνεις like, σε παρακαλώ. Τα λέμε σύντομα σε ένα άλλο βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, πολλά πολλά φιλάκια και γεια σας! Well, bitches, woo!